Καλημέρα κύριε Διευθυντά. Θα μπορούσαμε να σας κάνουμε ορισμένες ερωτήσεις για τη γραφίδα σχετικά με την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι χρειάζεται. Στην εποχή των Greekies, τι απήχηση μπορεί να έχει η νεολαία στην ελληνική γλώσσα? Καταρχάς πρέπει να εξηγήσουμε ότι τα Greekies, το λέει και η λέξη, προέρχονται από τα ελληνικά. Άμα δεν ξέρεις ελληνικά, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις και αυτή τη γραφή. Και μην ξεχνάμε ότι η λατινική, παρόλο που είναι η δεύτερη μεγάλη γλώσσα, έχει άμεση σχέση με τα ελληνικά. Άρα γνωρίζω ελληνικά, τα αξιοποιώ, έστω και με αυτόν τον τρόπο τον αδόκιμο. Με ποιες δράσεις θα προβάλλει το Παλατήριο την ελληνική γλώσσα? Πολύ ωραία ερώτηση. Ήδη από πέρυσι εμείς, βασιζόμενοι στην Υπουργική Εγκύκλιο, όπου θεσμοθετήθηκε επίσημα η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, 9 Φεβρουαρίου, έχουμε καθιερώσει την πρωτοβουλία καθηγητών και μαθητών να αποτείουμε φόρο τιμής στη συγκεκριμένη ημέρα. Πιο συγκεκριμένα, τις τελευταίες 2 ώρες με απόφαση του Συλλόγου, οι μαθητές θα μεταφερθούν στον αύριο χώρο του σχολείου, στον στεγασμένο αύριο χώρο του σχολείου καλύτερα, όπου εκεί θα γίνει εκδήλωση. Είναι βιωματική προσέγγιση, όπου οι μαθητές θα προβάλλουν τις απόψεις τους, τις ανησυχίες τους, τον προβληματισμό τους για τη λειτουργία χρήση της ελληνικής γλώσσας στο παγκόσμιο κίνηστο. Παράλληλα, να σας πω ότι το ίδιο κάναμε και πέρυσι. Κάθε φορά βέβαια προσθέτουμε μια άλλη πινελιά για να είναι και κάτι διαφορετικό. Να ευχαριστήσω εδώ τις συναδέλφεις που ανέλαβαν αυτό το δύσκολο έργο και τους μαθητές μας που προμηθοποιήθηκαν να συνδράμουν σε αυτή τη δράση. Είναι τελικά η ελληνική μια γλώσσα που έχει δίδυση στο δυτικό κόσμο ή πρόκειται για εσεβείς πόθους? Λοιπόν, εγώ θα κάνω ρητορικό το ερώτημα. Είναι δυνατόν να υπάρχουν γλώσσες χωρίς να έχουν μέσα να έχουν χρησιμοποιήσει ελληνικές λέξεις? Δεν υπάρχουν. Ενδεικτικά θα σας πω ότι η Αγγλική από τις περίπου 400.000 λέξεις που έχει, οι 41.000 έχουν ελληνικές ρίζες. Να μιλήσω για ιατρική ορολογία, να μιλήσω για ορολογία των μαθηματικών, να μιλήσω για απλές λέξεις οι οποίες οι ρίζες τους ανάγονται στην αρχαία ελληνική. Προφανέστατα νομίζω η απάντηση είναι εύκολη. Συχνά ακούγονται φωνές που θεωρούν την αρχαία ελληνική γλώσσα νεκρή. Ποια είναι η άποψη των γλωσσολόγων αλλά και η δική σας επί αυτού? Ωραία. Εγώ δεν θα απαντήσω πλέον χρησιμοποιώντας κάποια κλισέ, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, σχήματα. Θα πω το εξής, ότι η ελληνική γλώσσα είναι μοναδική μαζί με την κινέζικη, η οποία μιλιέται επί περίπου 4.000 χρόνια και γράφεται επί περίπου 3.000 χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε συνέχεια. Προσωπικά δεν διακρίνω τη νέα ελληνική με την αρχαία ελληνική. Θα σας πω κάτι που έχει πει πολύ ωραίο ο Σεφέρης. Είναι τιμή μας που όταν λέω θάλασσα, την έχει πει και ο Όμηρος τη λέξη, κάπως παραλλαγμένη, αλλά την έχει πει και ο ίδιος ο Όμηρος. Η νεότερη ελληνική λογοτεχνία μπορεί να γίνει φορέας ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας στο εξωτερικό και να προσελκύσει τους μελετητές με τον τρόπο που το έκανε, για παράδειγμα, η ομηρική ποίηση? Πολύ ωραία. Ήδη, να ξέρετε, σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι έδρες των ελληνικών έχουν μεγάλη απήχηση. Πολλοί φοιτητές συμμετέχουν, ενδιαφέρονται. Και περιττώ να σας πω ότι και από προσωπικά μου ταξίδια ιδιωτικά στο εξωτερικό έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο σε πανεπιστήμια και σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αρχαία ελληνικά πλέον μαζί με τα λατινικά αρχίζουν πλέον να είναι μπροστά στις προτιμήσεις των ξένων μαθητών. Αυτά ας τα πούμε εμείς και ας προβληματιστούμε. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, γράφει ο Ελίτης. Τι το μαγικό ασκεί τελικά αυτή η γλώσσα? Εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο. Αυτό που έχει πει ο Ρίτσος. Και οι λέξεις φλέβες είναι και τρέχει μέσα του αίμα. Η ελληνική δεν είναι μια γλώσσα όπως όλες οι υπόλοιπες. Θα σας πω κάτι ενδεικτικό. Η λέξη αγάπη γεμίζει το στόμα σου που φωνείται. Ενώ η λέξη βία, μοχθηρία, χρησιμοποιούμε άλλα σύμφωνα. Κακό η χαρμοπιτραπή η λέξη. Άρα δεν είναι μόνο γράμματα, ήχη, είναι ψυχή. Κύριε Λυκειάρχα, γιατί η 9η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας? Πολύ ωραία. Καταρχάς, καθιερώθηκε από το 2017 με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας φυσικά. Η μέρα αυτή είναι η μέρα του θανάτου του Διονυσίου Σολομού, 9η Φεβρουαρίου 1857. Ως φόρος τιμής στον εθνικό μας ποιητή, ο οποίος έχει πει και το περιβόητο «Μίγαρης, έχω τίποτε άλλο, πάρεξε ελευθερία και γλώσσα». Γι' αυτό ακριβώς καθιερώθηκε και αυτή η μέρα. Υπάρχαν όμως και άλλες προτάσεις. Να καθιερωθεί 20 Μαΐου, παραδείγματος χάρη, η μέρα που είναι αφιερωμένη στον Αριστοτέλη. Αλλά τελικά επικράτησε αυτή η λογική.
Θέλετε να μου προσθέσετε κάτι ακόμα που δεν σας ρώτησα σχετικά από την Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας ή με τις δράσεις στο Παλατήριο? Πολύ ωραία. Να σας πω λίγο ότι το σχολείο μας, όπως τα ξέρετε καλά γιατί έχουμε συχνή ηλεκτρονική επικοινωνία, προσπαθεί να υλοποιήσει το μότο ανοιχτό σχολείο. Κάνουμε δράσεις όχι μόνο για την ελληνική γλώσσα. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι τέλος Ιανουαρίου, επί ευκαιρία της εορτής των Τριών Ενερχών, διοργανώσαμε μια εκδήλωση πολιτιστικού και ιστορικού περιεχομένου για τον Παλατήρι και για τον Μελένικο. Επίσης, να σας πω ότι προγραμματίζουμε σχεδόν κάθε μήνα κάποια δράση. Παραδείγματος χάρη, τον άλλο μήνα, θα έχουμε μια εκδήλωση για τον μεγάλο φυσικό Steve Hawkins, ο οποίος συγχωρέθηκε πριν από ένα χρόνο. Παράλληλα, συμμετέχουμε και σε άλλες δράσεις που διοργανώνονται από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως το σχολικό ραδιόφωνο. Και γενικά, θέλουμε να καλυτερώσουμε το σχολείο μας ως ένα ανοιχτό σχολείο που δεν περιορίζεται μόνο στο γνωστικό αντικείμενο, αλλά θέλει να διευρύνει τις γνώσεις των μαθητών του, καλλιεργώντας τις δεξιότητες του κάθε μαθητή. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε, κύριε Δικιάρχα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.